Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε στο Laravel Academy από την College Link. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια εισαγωγή στο ίδιο το course και θα δούμε τι μας περιμένουν στα επόμενα βίντεο. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε γενικότερα για αυτό το Academy, τι περιλαμβάνει και θα δούμε αναλυτικά τις επόμενες ενότητες και τι περιέχει κάθε μια ενότητα από αυτές. Αυτό το Academy θα κάνει ένα deep dive σε ένα από τα πιο δημοφιλή PHP frameworks που υπάρχουν στην αγορά και αυτό είναι το Laravel. Όπως και στα υπόλοιπα projects και academies της College Link, θα κάνουμε μια εισαγωγή στη θεωρία, θα δούμε δηλαδή τι χρειαζόμαστε να μάθουμε για να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο project και μετά, καθώς θα προχωράμε, θα κάνουμε και τα hands-on κομμάτια μας πάνω σε ένα project. Σε κάθε section θα έχουμε διαφορετικά κομμάτια του ίδιου του project, οπότε θα κάνουμε focus στη θεωρία που θέλουμε και ταυτόχρονα θα το βλέπουμε και στην πράξη. Πάμε να δούμε τώρα ποια units περιλαμβάνει αυτό το academy. Πρώτο unit, το οποίο παρακολουθείτε και αυτό το βίντεο, είναι το introduction στο course. Θα δούμε δηλαδή τι περιλαμβάνει, τι περιέχει και λίγα λόγια για το project. Στο δεύτερο unit θα δούμε ποια είναι τα prerequisites, δηλαδή τι πρέπει να ξέρουμε και τι θα θεωρούμε δεδομένο όταν θα ξεκινήσουμε αυτό το academy. Επίσης θα δούμε και ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε σε όλο το academy, ώστε να μπορέσετε κι εσείς να προετοιμαστείτε ανάλογα. Στο τρίτο unit θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά, εφόσον έχουμε δει ποιο είναι το project, στα user stories μας. Σίγουρα θα εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι τα user stories, οπότε θα δούμε και εμείς πώς θα σπάσουμε όλο το project σε διάφορα μεγαλύτερα ή μικρότερα user stories για να μπορέσουν να μας κατευθύνουν και να δουλέψουμε στο project με μια σειρά και σωστά. Στο τέταρτο κομμάτι, στο τέταρτο unit, θα δούμε τη βάση δεδομένων μας. Δηλαδή θα δούμε μια θεωρία του πώς μπορούμε να χτίσουμε τη βάση δεδομένων και θα χτίσουμε για το δικό μας το project τη βάση δεδομένων με τους πίνακες, με τα κλειδιά και με όλα τα πεδία τα οποία χρειαζόμαστε. Στο πέμπτο unit είναι που θα ξεκινήσουμε να μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά στον κώδικα και θα ξεκινήσουμε με το Composer. Ο Composer δεν θα κάνουμε τώρα την πλήρη περιγραφή του τι είναι, αλλά είναι ένα πάρα πολύ βασικό συστατικό του Laravel. Στην ουσία είναι αυτό που μας βοηθάει να διαχειριζόμαστε όλα τα dependencies και όλα τα πακέτα τα οποία έχουμε μέσα στο project μας και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Αφού κάνουμε το Composer και δούμε όλα τα βασικά κομμάτια του πώς θα χτίσουμε ένα πακέτο με dependencies, θα κάνουμε το intro μας στη Laravel. Δηλαδή, τι είναι το framework, τι περιλαμβάνει, κάποια βασικά στοιχεία, ούτως ώστε να τα έχουμε σαν βάση για τα επόμενα βήματα. Και αμέσως μετά θα μπούμε στα λίγο στα πιο τεχνικά, που θα δούμε τα Laravel Components. Θα δούμε τα πιο βασικά Laravel Components ένα προς ένα και θα κάνουμε πολύ μικρά παραδείγματα για να τα καταλάβουμε καλύτερα. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να καταλάβουμε τι κάνουμε κάθε στιγμή στο project και πού πρέπει να γράψουμε κώδικα ή να κάνουμε edit τον κώδικά μας για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αφού τελειώσουμε και με τα components της Laravel, θα πάμε τώρα στην υλοποίηση της βάσης. Ενώ πριν, σε προηγούμενο unit, σχεδιάσαμε τη βάση, ο σκοπός μας εδώ είναι να χτίσουμε όλες τις υπηρεσίες οι οποίες θα αλληλεπιδρούν με τη βάση. Και πιο συγκεκριμένα θα δούμε και τεχνολογίες όπως το ORM, το οποίο μας βοηθάει στην ουσία να επικοινωνούμε με τη βάση πιο εύκολα, γράφοντας πιο απλά είτε ερωτήματα είτε με αντικειμενοστρέφεια. Στο ένατο unit αυτού του course θα μπούμε και στα βασικά services, θα χτίσουμε ένα-ένα τις υπηρεσίες που θέλουμε, οι οποίες θα μας βοηθήσουν, θα είναι ένα χαλί για μας, με τις οποίες θα αλληλεπιδρούμε είτε με τη βάση είτε με άλλες υπηρεσίες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε μία-μία όλες τις οθόνες και όλες τις λειτουργικότητες που έχουμε σε αυτό το project. Και μετά θα μπούμε στο πιο μεγάλο unit αυτού του course. Είναι τα user flows και τα stories. Εφόσον έχουμε κάνει την εισαγωγή μας στο project και ξέρουμε ποιες είναι οι οθόνες μας και έχουμε χτίσει τα stories μας, εδώ πέρα θα μπούμε ένα-ένα να δείξουμε πώς θα το χτίζαμε μαζί αυτό το project. Θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο πιο βαθιά μπορούμε στο να δείξουμε πώς θα χτίζαμε όλα αυτά και σε κάποια σημεία θα το αφήσουμε και σε δικιά σας ευχέρεια να το συνεχίσετε εσείς όπως θέλετε εσείς. Γενικότερα δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Θα δείτε και παρακάτω ότι το project έχει μια γενική εκφώνηση, να το πω έτσι, γενική περιγραφή. Οπότε αφήνουμε πάρα πολλές ελευθερίες σε εσάς να το κάνετε όπως εσείς πιστεύετε καλύτερα, με σκοπό να είναι ένα λειτουργικό project από την αρχή μέχρι το τέλος. Στο τελευταίο κομμάτι, στο unit testing, θα δούμε πώς μπορούμε να. Βασικά, τι είναι το unit testing και πώς μπορούμε να τεστάρουμε κάθε κλάση, κάθε function το οποίο βάζουμε στον κώδικά μας. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στην διασφάλιση της ποιότητας του project και να είμαστε σίγουροι ότι οτιδήποτε γράφουμε δουλεύει με το σωστό τρόπο. Οπότε θα περάσουμε λίγο από τη θεωρία και θα το επεκτείνουμε το project, ούτως ώστε να έχουμε και τα unit tests. Το δέκατο
unit και ένα bonus unit. Εδώ πέρα θα δούμε, εφόσον έχουμε ολοκληρώσει όλο το course και έχουμε κάνει όλα τα user stories μας, έχουμε κάνει όλες μας τις οθόνες, θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάποια upgrades, ούτως ώστε το project να είναι πιο γρήγορο, το πούμε έτσι, σαν performance. Και θα κάνουμε και μια μικρή εισαγωγή στη βάση δεδομένων Redis, η οποία είναι και βάση δεδομένων, είναι και CAS, θα το δούμε στην πορεία. Ο σκοπός μας εδώ είναι να δούμε από λίγο από πιο έξω το project και πού μπορούμε να δώσουμε κάποιο boost, έχοντας στο σκεπτικό μας ότι μπορεί το project αυτό αύριο μεθαύριο να έχει χιλιάδες χρήστες καθημερινά ή ένα δευτερόλεπτο. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες κινήσεις, ώστε να ξέρουμε ότι η εφαρμογή μας θα λειτουργεί και δεν θα πέσει ποτέ. Τελευταίο bonus unit είναι τα RESTful APIs. Θα δούμε πώς, ενώ έχουμε μια εφαρμογή την οποία την έχουμε χτίσει με το Laravel, θα μπορούμε να την επεκτείνουμε υποστηρίζοντας κάποιες λειτουργικότητες μέσω APIs. Το APIs θα κάνουμε σίγουρα μια εισαγωγή του τι είναι RESTful API, τι είναι API και τι είναι RESTful API και θα ορίσουμε κάποιες λειτουργικότητες οι οποίες μας επιτρέπουν στην ουσία από μια άλλη υπηρεσία να διαβάζει κάποια δεδομένα από τη δικιά μας την εφαρμογή, από το Laravel Project. Αυτά. Πάμε να δούμε τότε στο επόμενο βιντεάκι περισσότερα πράγματα για το project.